Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης Μινάς εδώ από Unboxing Lab και στο σημερινό βίντεο θα δοκιμάσουμε ένα ανθεκτικό smartphone από μια εταιρεία την οποία πραγματικά δεν την είχα ξανακούσει, Hot Wav, ονομάζεται αν την προφέρω σωστά. Cyber 7 είναι το μοντέλο που μου έστειλε και πραγματικά είναι ίσως το μοναδικό smartphone αυτής της κατηγορίας, αυτού του είδους, ανθεκτικό smartphone από όσα έχω δοκιμάσει, το οποίο πραγματικά με άφησε ικανοποιημένο, καθώς δεν προσφέρει απλά μία προστασία, αλλά και η συνολική εμπειρία χρήσης είναι πάρα πολύ καλή. Για αρχή να σας πω ότι η συσκευή διαθέτει 5G, Dimensity 700 chipset, φυσικά έχει πιστοποίηση IP68, IP69K, αλλά και Military Standard 18, οπότε έχει πέρα από αντοχή σε σκόνη και νερό, αντοχή σε υψηλή πίεση, σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και αντοχή σε πτώσεις. Κύριος θύρας 48 MP από την Samsung, διαθέτει 8 MP Ultra Wide κάμερα, 2 MP Macro και 20 MP IMX350 αισθητήρα από την Sony, ο οποίος χρησιμοποιείται για νυχτερινή όραση, έχει και Night Vision η συσκευή μας και φυσικά έχει μια τεράστια μπαταρία 8250 mAh. Οπότε, μιας που δεν ξανά έχουμε δει smartphone αυτής της εταιρείας, θα κάνουμε ένα κλασικό unboxing όπως έχετε συνηθίσει στο κανάλι μας. Προτού όμως περάσουμε στο unboxing, να σας πω για άλλη μια φορά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κανάλι και τη δουλειά μου όσοι επιθυμείτε να το στήριξετε, να κάνετε τις αγορές σας μέσα από τα link που βρίσκεται στην περιγραφή του βίντεο. Εκεί πέρα θα βρείτε και μια λίστα από συνεργαζόμενα καταστήματα και κάνοντας αγορές από εκεί πέρα δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα έξτρα σε εσάς. Αντιθέτως, στηρίζετε και βοηθάτε πάρα πολύ το κανάλι και τη δουλειά μου. Και φυσικά, αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, καλό θα είναι να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram. Το Telegram δεν είναι τίποτα άλλο από μια εφαρμογή την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το Play Store. Και εκεί πέρα κάθε φορά που θα ανεβάζουμε κάποια προσφορά θα σας έρχεται ειδοποίηση. Επίσης υπάρχει και δυνατότητα για αναζήτηση. Παραδείγματος χάρη, αν τσεκάρω εδώ πέρα Poco H3 και πατήσω αναζήτηση, θα δείτε τα αποτελέσματά μας. Και όσοι τυχεροί μας ακολουθείτε στο Telegram, κάποιοι από εσάς προλάβατε να πάρετε το Poco H3 Pro έκδοση 6GB 128 στα μόλις 169,6 ευρώ. Οπότε να το έχετε και αυτό υπόψη σας αν σας ενδιαφέρουν οι αγορές από την Κίνα και φυσικά μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στη σελίδα μας στο Facebook όπου εκεί πέρα θα ανεβάσουμε τις καλύτερες προσφορές, όχι όλες όπως κάνουμε στο Telegram και ειδικά στο Excelάκι που και εκεί πέρα έχετε δυνατότητα αναζήτησης και υπάρχουν καθημερινά όλες οι προσφορές των καταστημάτων από την Κίνα. Αυτή λοιπόν είναι η συσκευασία του Hot Wav Cyber 7. Δεν έχει ιδιαίτερες πληροφορίες στο πίσω μέρος πέρα από το γεγονός ότι πρόκειται για την έκδοση με τα 8GB RAM 128 χώρου αποθήκευσης. Μας λέει εδώ πέρα και το camera setup, 32 MP selfie κάμερα, 48 MP είναι η κύρια κάμερα από την Samsung, 8 MP ultra wide, 2 MP προφανώς θα είναι μάκρο και 20 MP IMX350 αισθητήρα από την Sony για νυχτερινή όραση, Night Vision όπως μας λέει εδώ πέρα. 6,3 inches Full HD Plus είναι η ανάλυση. Water Drop Screen εδώ πέρα εννοεί προφανώς ότι έχουμε Water Drop Notch. 8280 mAh μπαταρία, Android 11. Και το χρώμα μας δεν είναι το μαύρο, είναι το κόκκινο όπως διαβάζουμε εδώ πέρα. Η συσκευή μας πέρα από αυτά είναι, υποστηρίζει 5G καθώς εξοπλίζεται με τον Dimensity 700. Έχει πιστοποίηση IP68 και IP69K που σημαίνει ότι έχει αντοχή πέρα από το νερό και τη σκόνη αλλά και στην υψηλή πίεση και σε θερμοκρασίες έως μείον 30 βαθμούς Κελσίου και επίσης έχει και πιστοποίηση Military Standard 810G που σημαίνει ότι είναι μια αρκετά ανθεκτική συσκευή και έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να επιβιώσει από πτώσεις και γενικά σε δύσκολες συνθήκες. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε την συσκευασία. Για να σαρώσω εδώ πέρα με το σαρωτή μου να δω τι μου βγάζει. Από ό,τι βλέπω απλά μας πάει στην επίσημη σελίδα της εταιρείας, ακριβώς αυτό συμβαίνει.
Οπότε το αφήνουμε στην άκρη. Αυτή εδώ πέρα είναι η συσκευή μας, την οποία θα δούμε σε λίγο. Και βασικά εδώ πέρα βλέπουμε ότι μας δίνει και ένα προστατευτικό οθόνη, ένα tempered glass. Μακάρι να το κάνουν όλες οι εταιρείες αυτό. Είναι κάτι ωραία συσκευασία. Για να δούμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε τον ταχυφορτιστή, ο οποίος υποστηρίζει φόρτιση, ταχυφόρτιση στα 18 Watt. Το καλώδιο φόρτιση μεταφοράς δεδομένων, το οποίο φυσικά και είναι Type-C. Πάλι όπως και στα προηγούμενα smartphone από μικρές κινέζικες εταιρείες, βλέπουμε εδώ πέρα ότι το πλαστικό δεν είναι όσο ποιοτικό είναι στα πιο επώνυμα smartphone, και αυτό, τέτοια μικρά πραγματάκια, με προδιαθέτουν ότι κάνει εκπτώσεις γενικά η εταιρεία. Και εδώ πέρα, για να βλέπουμε και ένα adapter από USB Type-C σε audio jack, σημαίνει ότι η συσκευή μας δεν έχει θύρα audio jack. Και κάτι που απουσιάζει συνήθως από τις συσκευασίες των smartphone είναι ότι εδώ πέρα έχουμε έναν κανονικό οδηγό χρήσης της συσκευής μας. Όχι ότι περιλαμβάνει ποιος ξέρει τι πληροφορίες, αλλά είναι χρήσιμος, θεωρώ. Για να πιάσουμε τώρα την συσκευή μας. Εδώ πέρα βλέπουμε βασικά τις ίδιες πληροφορίες που σας ανέφερα και πριν. Βαριά συσκευή, αναμενόμενο, με τόσο μεγάλη μπαταρία. Πολύ ωραίο το design της στο πίσω μέρος. Και εσύ στο χέρι είναι αρκετά ωραία. Το πλαστικό είναι πιο μαλακό σε σχέση με το προηγούμενο ανθεκτικό smartphone που σας έδειξα. Πραγματικά ωραίο το design, αλλά σίγουρα μια πολύ βαριά και παχιά συσκευή. Για να την ενεργοποιήσω, αφού αφαιρέσω εδώ πέρα την ζελατινούλα μας, και όσο αυτή ενεργοποιείται, για να ρίξουμε μια ματιά εδώ πέρα στο κάτω μέρος. Προφανώς έχουμε την θύρα φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων. Εδώ πέρα έχουμε το μικρόφωνο μας. Από δεξιά έχουμε τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων, το power button, το οποίο είναι και ανάγλυφο, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, τα πλήκτρα ελέγχου της έντασης, όλα αυτά εδώ είναι μεταλλικά τα κουμπάκια. Στο πάνω μέρος δεν έχουμε απολύτως τίποτα, και εδώ πέρα έχουμε το slot, το οποίο φιλοξενεί είτε τις δύο nano sim είτε τη μία nano sim και κάρτα μνήμης ως 1 terabyte. Και εδώ πέρα έχουμε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, το οποίο μπορούμε να το ρυθμίσουμε να κάνει διάφορες λειτουργίες. Και φυσικά εδώ πέρα βλέπουμε το τετραπλό κάμερα setup. Είπαμε, κύρια κάμερα στα 48 MP από την Samsung, ultra wide 8 MP από την Omnivision, 2 MP macro, και έχουμε και 20 MP Night Vision κάμερα, κάμερα νυχτερινής όρασης. Γενικά, όσον αφορά το λογισμικό της συσκευής μας, όπως μας έχουν συνηθίσει και οι υπόλοιποι κατασκευαστές, μικροί κατασκευαστές από μεριάς Κίνας, φοράνε μια, θα έλεγα, πολύ καθαρή έκδοση του Android. Δεν έχει ιδιαίτερες παραμετροποίησεις, σχεδόν stock Android θα λέγαμε. Λείπουν οι περιττές ενσωματωμένες εφαρμογές και οι περιττές παραμετροποίησεις. Αυτό όμως σημαίνει ότι λείπουν και κάποιες παραμετροποίησεις που μας προσφέρουν άλλα skin του Android. Για κάποιους αυτό είναι πλεονέκτημα, για κάποιους μειονέκτημα. Είναι καθαρά θέμα προσωπικού γούστου. Η μόνη έτσι παραμετροποίηση που μου δίνει η συσκευή και την ανακάλυψα τελείως τυχαία, είναι εδώ πέρα κάτι σαν το Edge Panel. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε κάποιες εφαρμογές, να κάνουμε λήψη στιγμιοτύπου της οθόνης, να κλειδώσουμε την οθόνη, να γράψουμε κάποια σημείωση. Και εδώ πέρα βλέπετε ότι μπορούμε να προσθέσουμε κάποιες εφαρμογές. Σε περιορισμένο αριθμό βέβαια, μέχρι 9 εφαρμογές μπορούμε να προσθέσουμε, και έχουμε πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, αριστερά και δεξιά, οπότε είναι κάτι χρήσιμο και αυτό. Και να σας πάω εδώ πέρα στο κουμπάκι που σας έλεγα προηγουμένως,
στο κουμπάκι που σας έλεγα στην αρχή του βίντεο, όταν το ενεργοποιούμε, επιλέγουμε μία εφαρμογή, παραδείγματος χάρη, ρυθμίσαμε να μπαίνει στο ρολόι. Παίζουμε μία φορά και ανοίγει το ρολόι μας. Και μπορούμε επίσης να επιλέξουμε μία εφαρμογή, αν κάνουμε παρατεταμένη χρήση του πλήκτρου μας. Παρατεταμένα, άνοιξε το Play Store. Τώρα όσον αφορά την οθόνη, μια τυπική LCD οθόνη είναι 450 nits φωτεινότητα μας δίνει η εταιρεία. Φυσιολογική αυτή η αριθμή για LCD οθόνη. Δεν έχει ιδιαίτερες ρυθμίσεις εδώ πέρα. Φυσικά έχουμε τη δυνατότητα για σκούρο θέμα όπως βλέπετε. Νυχτερινός φωτισμός ο οποίος γίνεται είτε με κάποιο προσαρμοσμένο πρόγραμμα που θα το ορίσουμε φυσικά εμείς, είτε αυτόματα θα ενεργοποιείται από την δύση ως την ανατολή του ήλιου, αλλά δεν έχουμε καμία δυνατότητα ρύθμισης των χρωμάτων της οθόνης. Τώρα για να δοκιμάσουμε και τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος έχει δύο μειονεκτήματα. Το ένα είναι ότι το αυλάκωμα είναι πολύ ήπιο, οπότε δεν ξεχωρίζει εύκολα στο frame της συσκευής. Και το άλλο μειονέκτημα είναι ότι βρίσκεται πολύ χαμηλά στο frame της συσκευής, είναι πολύ χαμηλή η θέση του, δεν είναι φυσική θέση, θα βόλευε να ήταν σε αυτό το σημείο, εδώ πέρα είναι λίγο άβολο για να ξεκλειδώνεις την συσκευή σου, θα πρέπει να κρατάμε τη συσκευή τόσο χαμηλά για να βολεύει, δεν γίνεται αυτό όμως, οπότε σε συνδυασμό αυτά τα δύο κάνουν λίγο το ξεκλείδωμα λίγο δύσχρηστο θα έλεγα. Κατά τα άλλα όμως, βλέπετε ότι είναι ταχύτατο. Οπότε για να δοκιμάσουμε και το ξεκλείδωμα μέσω προσώπου. Μας δίνει η συσκευή μας και τη δυνατότητα να κάνουμε ανασήκωση για ξεκλείδωμα. Με το που με ανοιχνεύσει, κατευθείαν ξεκλειδώνει. Τώρα βρίσκομαι και πίσω από την κάμερα, πάντα δυσκολεύει τις συσκευές κάτι τέτοιο. Θυμηθείτε λίγο το βίντεο με τον Galaxy S21 πόσο δυσκολευόταν να ξεκλειδώσει. Οπότε είναι ταχύτατο το ξεκλείδωμα και με αναγνώριση προσώπου. Και να σας πω ότι ξεκλειδώνει πολύ γρήγορα ακόμα και σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Ωραία, λοιπόν, να δοκιμάσουμε τον ήχο της συσκευής μας κόντρα στο OnePlus 8 TUF, έτσι απλά για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Για να ξεκινήσουμε. Ωραία, λοιπόν, αυτό νομίζω ότι αρκεί. Σίγουρα το OnePlus είχε μεγαλύτερη ένταση. Τώρα όσον αφορά την ποιότητα, θεωρώ ότι είναι αρκετά καλός ο ήχος εδώ πέρα στην συσκευή μας, το Cyber 7, πλούσιος ήχος, ισορροπημένος και η ένταση σίγουρα στο OnePlus ήταν πιο ισχυρή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η συσκευή μας έχει αδύναμο ηχείο. Μια χαρά είναι το ηχείο, απλά το OnePlus 8 TUF έχει πιο δυνατό, οπότε είμαι απολύτως ικανοποιημένος από το ηχείο της συσκευής μας. Και μην ξεχνάτε φυσικά ότι πρόκειται για μια συσκευή η οποία
διαθέτει και αδιαβροχοποίηση, μεμβράνες αδιαβροχοποίησης, οπότε όσο να είναι επηρεάζουν και αυτές τον ήχο. Τώρα όσον αφορά το chipset Dimensity 700, το είχαμε δει και στο Poco Mi 3 Pro 5G, το score στο AnTuTu, όπως θα δείτε και εσείς, είναι 315.000. Βλέπετε και πόσο γρήγορα γενικά φορτώνουν οι εφαρμογές στην συσκευή μας. Και να δείτε και εδώ πέρα, για να δούμε λίγο, να πάμε μέσα στο score. Η θερμοκρασία, αν και ξεκίνησε από πολύ χαμηλή θερμοκρασία, 24,1 βαθμούς, ανέβηκε μόλις κατά 2,9 βαθμούς. Η θερμοκρασία πήγε στους 26,8 βαθμούς Κελσίου. Πολύ μικρή η άνοδος της θερμοκρασίας, δεν αναπτύσσει θερμοκρασία η συσκευή μας, ούτε στο gaming. Έπεσε μόλις 1% η μπαταρία και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ήταν επί ώρα στο 81% και έπεσε στο 80%, δηλαδή και να μην έτρεχα το τεστ μπορεί να έπεφτε. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα με τεστ AnTuTu μπορεί να μην χάσει ούτε το 1% της μπαταρίας στη στιγμή που έχουμε δει συσκευές να χάνουν 7% σε σκορ στο AnTuTu. Και εδώ πέρα στο Geekbench ένα αξιοπρεπέστατο σκορ. Οπότε μιλάμε για ένα ικανοποιητικό chipset που σας επιτρέπει να κάνετε τα πάντα. Η εμπειρία χρήσης είναι καλή, ταχύτητα τα έλεγα, οι εφαρμογές ανοίγουν γρήγορα, κανένα παράπονο σε αυτό το κομμάτι και τα παιχνιδάκια σας μπορείτε να παίξετε, όλα τα βασικά παιχνίδια χωρίς ιδιαίτερο θέμα. Οπότε θα ικανοποιήσει και κάποιον που θέλει να παίξει και κάποιο παιχνιδάκι. Αν και δεν είναι τόσο βολική η συσκευή μας γι' αυτό, βολεύει μια χαρά στο κράτημα στο χέρι και τα bezel που υπάρχουν, δεν βολεύει όμως το βάρος. Είναι στα 335 γραμμάρια, μια αρκετά βαριά συσκευή και σίγουρα θα κουραστείτε. Τώρα όσον αφορά την αυτονομία της συσκευής μας, να σας πω ότι αναλόγως τη χρήση σίγουρα μπορεί να σας βγάλει και 3 μέρες. Εμένα μου έδωσε οθόνη γύρω στις 14 ώρες, παρακαλώ. Εννοείται ότι είναι ικανοποιητικός αυτός ο αριθμός. Πιθανόν να περίμεναν και κάτι παραπάνω, καθώς η μπαταρία είναι τεράστια, 8.250 mAh, αλλά νομίζω ότι αντικατοπτρίζει πραγματικά την χωρητικότητα της μπαταρίας αυτές οι ώρες οθόνης που μου έδωσε. Το μειονέκτημα είναι ότι στα 18 W για να γεμίσει μια τόσο μεγάλη μπαταρία απαιτούνται σίγουρα 3 ώρες. Δεν μπόρεσα να μείνω 3 ώρες πάνω από το smartphone να κοιτάζω κάθε 3 και λίγο, κάθε μισή ώρα ή ένα τέταρτο να δω σε ποιο επίπεδο είναι η μπαταρία. Αν ήταν ένα smartphone με μικρότερη χωρητικότητα, ναι, το κάνω αυτό. Αλλά σε τόσο μεγάλη μπαταρία, κάτι θα τύχει, θα φύγεις, θα ξεχαστείς. Οπότε το υπολογίζω γύρω στις 3 ώρες για μια πλήρη φόρτιση, ίσως και παραπάνω. Θα έπρεπε, θεωρώ, με τόσο μεγάλη μπαταρία να έχει η συσκευή μας και μια πιο γρήγορη τεχνολογία ταχυφόρτισης. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της κάμερας, μπορώ να σας πω ότι ήμουνα αρκετά ικανοποιημένος από τις φωτογραφίες της συσκευής σε όλες τις συνθήκες φωτισμού. Μπορώ να πω ότι το δυναμικό εύρος αλλά και η πιστότητα των χρωμάτων είναι το αδύναμο σημείο. Έχει αρκετή λεπτομέρεια στις φωτογραφίες η συσκευή μας. Κάποιες φορές η αντίθεση είναι πιο μεγάλη από όσο πρέπει και η οξύτητα, αλλά σε γενικές γραμμές είναι αρκετά καλή η κάμερα για την κατηγορία του ειδικά. Θεωρώ ότι ίσως είναι από τις καλύτερες φωτογραφικές ανθεκτικές συσκευές που κυκλοφορούν. Η selfie κάμερα επίσης είναι καλή, απλά με τη selfie ποιο είναι το θέμα, πάλι ότι υπάρχει παραπάνω οξύτητα από όσο πρέπει και αυτό που θα πρότεινα σε κάποιον χρήστη είναι να χρησιμοποιήσει το beauty mode, την ομορφοποίηση. Δεν ξέρω αν είναι η σωστή λέξη αυτή που χρησιμοποίησα, αλλά εκεί πέρα ανεβάζοντας λίγο το beautification θα ρίξουμε λίγο την οξύτητα στην selfie κάμερα και το αποτέλεσμα πιθανό να είναι καλύτερο. Τώρα η συσκευή προσφέρει και night mode. Σε κάποιες περιπτώσεις οι διαφορές δεν είναι μεγάλες αναλόγως στις συνθήκες. Σε κάποιες περιπτώσεις βοηθάει το night mode. Εγώ έχω κάνει συγκριτικό κάμερας κόντρα στο OnePlus 8 TAF, καθώς δεν το χρησιμοποίησα βέβαια για να δούμε ποια συσκευή είναι ανώτερη, σαφώς και ξέρουμε την απάντηση, απλά για να έχουμε πάντα ένα μέτρο σύγκριση. Εκεί πέρα μου έκανε εντύπωση ότι στο 2x Zoom που είναι ψηφιακό και στις δύο συσκευές,
Εδώ πέρα η συσκευή τα πήγε πολύ καλύτερα σε κάποιες λήψεις σε σχέση με το OnePlus 8T, το οποίο με απογοήτευσε για το OnePlus 8T, το οποίο είμαι κάτοχος. Οπότε γενικά ικανοποιητικές είναι οι λήψεις από την συσκευή μας και φυσικά μας προσφέρει και το Night Vision. Μην περιμένετε να βγάζετε τίποτα φωτογραφίες με λεπτομέρεια, απλά σε απόλυτο σκοτάδι μπορείτε να βγάλετε όντως φωτογραφίες. Δοκίμασα μέσα στο σπίτι μου το βράδυ να κλείσω όλα τα φώτα και μπορούσα να πάω παντού κοιτώντας απλά την οθόνη της συσκευής, που φυσικά ούτε με γυμνό μάτι δεν έβλεπα τίποτα. Φτάσαμε λοιπόν και στο τέλος του βίντεο και όπως καταλάβατε και από την εισαγωγή, είναι μια συσκευή η οποία πραγματικά μου άρεσε. Αυτά που προσφέρει δεν είναι μόνο η προστασία και η αντοχή της, όπως έχω πει για άλλες αντίστοιχες συσκευές. Εδώ πέρα έχουμε και εμπειρία χρήσης όμορφη, και το ηχείο μου άρεσε, και το ξεκλείδωμα και μέσω προσώπου και δαχτυλικών αποτυπωμάτων μια χαρά. Δεν είχα κάποιο θέμα με το λογισμικό, κάποιο περίεργο bug. Η ποιότητα της κάμερας για την κατηγορία της συσκευής είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική. Η μπαταρία και η αυτονομία, είπαμε, είναι τεράστια, οπότε θεωρώ ότι είναι μια συσκευή η οποία αξίζει σε αυτήν την κατηγορία. Δεν ξέρω άμα η συσκευή γίνει διαθέσιμη κάποια στιγμή στην Ελλάδα, αν έχει πλάνα η εταιρεία να την κυκλοφορήσει και εδώ πέρα. Κακώς δεν ρώτησα κι εγώ ο ίδιος. Μου στείλανε link από το Amazon, από ευρωπαϊκό Amazon, οπότε μπορείτε να το αγοράσετε από εκεί πέρα. Αλλά φυσικά και από το Banggood. Θα ποστάρω και αυτά τα δύο link στην περιγραφή του βίντεο και φυσικά θα είναι και affiliate link, οπότε με αυτόν τον τρόπο στηρίζετε και βοηθάτε και το κανάλι χωρίς να στοιχίζει απολύτως τίποτα έξτρα σε εσάς. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να το βρήκατε χρήσιμο και βοηθητικό. Αν συμβαίνει αυτό, κάντε και μια κοινοποίηση, βοηθάει στην πρόοδο του καναλιού και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.